Κύριε Ασκούνη, να μας πείτε λίγα λόγια για το πώς πήγαν οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε λύγει και η προθεσμία. Ναι, η προθεσμία για τα φυσικά πρόσωπα λύγει αύριο, 2 Αυγούστου, η οποία ισχύει και το 3% αν καταβληθεί εφάπαξ το ποσό, αλλιώς είναι σε 8 δόσεις άτοκες. Και για τα νομικά πρόσωπα είναι η 9 Αυγούστου. Βέβαια τα μέλη που ανήκουν και τα νομικά πρόσωπα έχουν 8 δόσεις. Τα μέλη που των νομικών οντοτήτων, οι προσωπικές τους δηλώσεις λήγουν στις 16 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Για να ξεκαθαριστεί λίγο αυτό το ζήτημα, γιατί έχει δημιουργηθεί μια παρεξήγηση. Με την πρώτη δόση 30 Σεπτεμβρίου σε αυτούς, και κάθε μήνα οι επόμενες δόσεις. Οι δηλώσεις φέτος, για άλλη μια φορά, ήταν thriller. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα έργο, το «Η μέρα της Μαρμότας» με τον Bill Murray. Ένα πολύ ωραίο έργο, να το δείτε. Κάθε χρονιά τα ίδια. Τα ίδια προβλήματα, οι ίδιοι προμονισμοί. Εγώ εδώ, εσείς εκεί, να συζητάμε, να λέμε, να γκρινιάζω, να γκρινιάζουμε όλοι, να υπάρχει μια αναρχία. Και αυτό γιατί για άλλη μια φορά τα συστήματα δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό είναι, μόνο αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Ούτε οι λογιστές πάνε διακοπές που λέγανε παλιά, οι ατάκες, ούτε κάτι άλλο. Τα συστήματά τους μέχρι και πριν λίγες ημέρες δεν λειτουργούσαν. Κολλάγαν, υπήρχαν προβλήματα, είναι πολύ λογικό. Μέχρι τελευταίες ημέρες ανεβάζανε καινούργια αρχεία διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη στα σώματα ασφαλείας, πυροσβέστες, αστυνομικούς, για κάποια επιδόματα, τα οποία έπρεπε να ξαναμπούμε, να κάνουμε τροποποιήσεις και να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Άργησε για άλλη μια φορά το σύστημα να ανοίξει. Πάλι είχαμε θέματα με τις... και ο ΕΦΚΑ άργησε να ανεβάσει τα στοιχεία. Έχουμε βαρεθεί, έχουμε κουραστεί να λέμε τα ίδια. Ούτε εγώ έχω την όρεξη, ούτε κάποιος λογιστής σε όλη την Ελλάδα έχει την όρεξη Ιούλιο και Αύγουστο να είναι στο γραφείο του και να στέλνει δηλώσεις. Ούτε και εμείς το θέλουμε αυτό. Οι παρατάσεις που ζητάμε δεν είναι παρατάσεις για εμάς. Είναι παρατάσεις λόγω των λανθών που υπάρχουν. Από αυτούς είναι το θέμα. Από το ίδιο το κράτος, από την εκάστοτε κυβέρνηση. Έχουν περάσει όλες οι κυβερνήσεις. Όλοι έχουν τα ίδια προβλήματα. Πώς γίνεται αυτό να έχουμε σε κάθε κυβέρνηση το ίδιο πρόβλημα? Πώς γίνεται να γκρινιάζουμε με όλους? Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Λέμε να ανοίγει 1η Μαρτίου και να κλείνει 30 Ιουνίου. Εμείς συμφωνούμε. Δεν λέμε όχι. Έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Ο Ιούλιος είναι γεμάτος με δουλειές. Όχι όμως να μου ανοίγεις το Μάιο, να έχεις προβλήματα μέχρι τον Ιούλιο. Και να μου κάνεις τη χάρη ότι μου δίνεις παράταση, σε μένα δίνεις παράταση. Εσύ είσαι, εσύ είσαι το λάθος. Εγώ έτοιμος είμαι στο γραφείο μου και περιμένω. Είναι όμως 1η Μαρτίου τα στοιχεία αναρτημένα σωστά? Όχι. Επομένως, τι συζητάμε? Και είμαστε τώρα σε αυτό το ίδιο τσαμπουκά. Έχουμε τις ίδιες αναγούλες κάθε χρόνο και κάθε χρόνο βγαίνει και ένας ατακαδόρος, όπως είχαμε και φέτος, αλωνέαν, που αναφέρθηκε στις συζύγους των λογιστών. Δηλαδή, μία ατάκα χωρίς σκοπό, ηλίθια, χωρίς σκοπό, παιδιαρόδης. Τι ήταν αυτό τώρα? Γκρινιάζουν οι γυναίκες των λογιστών που δίνουμε παρατάσεις? Κατά πού πάει αυτό? Γκρινιάζουν γιατί δίνεις παρατάσεις, γιατί δεν είσαι τυπικός εσύ. Και στην τελική χαίρομαι που γκρινιάζει η γυναίκα μου, γιατί σημαίνει ότι θα πάω καλά. Ένα άλλο που παρατηρήσαμε φέτος και απευθυνθήκαμε πάρα πολύ για να μάθουμε περισσότερα πράγματα και αυτά που ακούσαμε σαν προβλήματα ήταν το θέμα των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, μπέρδεψε αρκετούς, μπέρδεψε και εμάς, ότι είναι έτοιμοι οι φορολογικοί και δεν χρειάζεται να απευθυνθούμε σε λογιστές, ούτε φεροτεχνικούς, ούτε πουθενά. Απλά πατάς ένα κουμπί, συμπληρώνεται η δήλωση και τελείωσε και ως εκεί. Τι είναι όλο αυτό? Καταρχάς, οι προσυμπληρωμένες, προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι το ισχύει,
θεωρούνται προσυμπληρωμένες από τις 2 Ιουλίου και μετά. Δηλαδή, όποιος δεν πάτησε το κουμπί, που έγινε αυτόματα μόνη της. Αν είναι 1.000.000 που αναφέρθηκε, νομίζω, οι προσυμπληρωμένες, μέχρι την 1η Ιουλίου μπήκαν οι λογιστές και τσεκάρανε και πατήσανε ή διορθώσανε τις δηλώσεις. Άρα δεν μιλάμε για προσυμπληρωμένες, μιλάμε για πολύ μικρότερο αριθμό που δεν ασχολήθηκε ο φορολογούμενος καθόλου και έληξε μόνη της η δήλωση. Έτσι. Δεύτερον, υπήρχαν πολλά λάθη και εκεί. Στους τόκους, στις δαπάνες, στο αν κάποιος έπαιρνε τις περσινές δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, αν ήταν κάποιο, ένα τέκνο σε κάποιον γονέα φιλοξενούμενο, μπορεί αυτή τη φορά μην ήταν στο γονέα φιλοξενούμενο. Πού το ξέρει που ήταν. Μπορεί να ήταν στο σύντροφό του, μπορεί να ήταν στο φίλο του, μπορεί να ήταν οπουδήποτε. Πώς από μόνο του πήρε την απόφαση και έστειλε μια δήλωση και φόρτωσε κάποιον άλλον με τα εισοδήματα. Γιατί όταν φιλοξενείσαι, τα εισοδήματά σου φορτώνεται στον υπόχρεο. Εντάξει, μπορεί να μην το γνωρίζουν πολύ. Δηλαδή, αν εγώ φιλοξενώ εσένα, τα εισοδήματά σου τα φορτώνω εγώ. Άρα μπορεί εγώ να μου κόβετε κάποιο επίδομα. Γιατί προστίθονται στα κριτήρια προστίθονται τα εισοδήματά μας. Δεύτερον, με τις προσυμπληρωμένες, ότι σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν και υποχρέωση του φορολογούμενου για τροποποίηση δήλωσης προηγούμενων ετών. Μου έτυχε εμένα προσυμπληρωμένη δήλωση, η οποία πήρα την φορολογούμενη, μου λέει έχει συμπληρωθεί από μόνη της. Της λέω και okay, κανένα πρόβλημα, μια χαρά. Μπήκα να δω αν είναι σωστή. Τα είχε κάνει όλα μόνο του, βέβαια φιλοξενία όπως αναφερθήκαμε και είδα ότι της είχε βγει μήνυμα ότι πρέπει να κάνει τροποποίηση για το 2022, της μπήκαν κάποια αναδρομικά χρήματα, το οποίο η κοπέλα δεν το γνώριζε, το οποίο αυτό αν δεν γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, προστηματάκι. Την κοπέλα, ποιος θα την ενημερώνει, αν δεν έμπαινα εγώ. Άρα, πολλά τα πρόστιμα τα οποία. Είναι πολλά τα πρόστιμα. Επομένως, αν θες να είσαι σωστός, να είσαι μέχρι το τέλος σωστός και να του κάνεις τη σειρά όπως πρέπει. Να ενημερώσεις ότι πρέπει να γίνει τροποποίηση και. Επίσης, ένας τηλεθεατής μας ενημέρωσε ότι πήγε στο λογιστή του να κάνει τη φορολογική δήλωση και, και στο τέλος του ήρθε ένα πρόστιμο περίπου στα 800 ευρώ γιατί έλεγε ότι είχε τραβήξει τα λεφτά από την κάρτα ενώ πρέπει πλέον να γίνονται οι συναλλαγές με κάρτα για να φαίνονται το που πηγαίνουν τα λεφτά. Δηλαδή, είχε τραβήξει τα λεφτά, τα είχε σε μετρητά. Και τελικά γύρισε και του είπε ο λογιστής του ότι ξέρεις κάτι έπρεπε να χρησιμοποιήσει την κάρτα σου για να φαίνονται πού ακριβώς πηγαίνουν τα λεφτά. Ισχύει κάτι τέτοιο. Επομένως δεν κάλυπτε την χρήση κάρτας το ποσό που πρέπει να καλύψεις να κάνεις ηλεκτρονικές αγορές. Εννοείται ότι ισχύει. Εννοείται. Άμα δεν καλύψεις το 30% του εισοδήματός σου μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ναι, έχεις πρόστιμο. Φορολογήσει. Εννοείται. Πρακτικά, πότε οι λογιστές κατάφεραν να υποβάλουν την πρώτη αίτηση έχοντας τα απαραίτητα στοιχεία για να συμπληρώσουν μια σωστή με όλα τα στοιχεία για την δήλωση. Ξεκινήσατε από την πρώτη μέρα υποβολής. Υπάρχουν συνάδελφοι που ξεκινούν από την πρώτη μέρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Το αφήνω γιατί ξέρω τι γίνεται για να μην τρέχω πάλι πίσω να ψάχνω τι έχει αλλάξει, τι τροποποίηση πρέπει να κάνω. Δεν γνωρίζω εγώ καθένας ποτέ. Θα έχετε προλάβει να ολοκληρώσει τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών σας στο χρονικό διάστημα αυτό της παράτασης που έχει δοθεί μέχρι... Της μεγάλης παράτασης, των ολιγοήμερης παράτασης. Από ό,τι βλέπω συναδέλφους, με πολύ 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 μεγάλη πίεση, εύχομαι να τα καταφέρουν. Θα τα καταφέρουν, βέβαια, για άλλη μια φορά θα τα βάλω και με τους φορολογούμενους, ότι πρέπει να είναι πιο τυπικοί στις υποχρεώσεις τους. Το λέω κάθε φορά, εκτός από δικαιώματα έχουμε και υποχρεώσεις, να μην παιδεύουμε τους λογιστές. Τα ίδια λέω και για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες, να ακούτε τους λογιστές, να μην ζητάτε συμβουλές μετά από αυτό που έχετε κάνει, αλλά πριν το κάνετε. Δεν καταλαβαίνουν, έρχεται η δύσκολη ώρα του προστήματος, τι γίνεται χαμός. Συνεχίζεται κάποια κρυφή παράταση, μία μικρή παράταση ή κλείνουν στις 4 Αυγούστου. 2 Αυγούστου, αύριο, τα φυσικά πρόσωπα είπαμε και 9 τα νομικά. Και τα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στις εταιρείες, τα νομικά, είναι μέχρι 16 Σεπτέμβριο.
τελικές ημερομηνίες. Ναι. Θεωρώ, ναι, δεν βλέπω να... αλλά βρήκα χαλαρούς και φέτος να πούμε λίγο και για τα... και για μασολογητές, για να μην λέω μόνο για την εκάστοτε κυβέρνηση και τους εκάστοτε υπουργούς και τα υπόλοιπα. Τα παράπονα μου προσωπικά και άλλων συναντέλφων είναι και προς το επιμελητήριό μας, έτσι, το οικονομικό και την ομοσπονδία που υπάρχει και τα σχετικά. Δεν κινούνται σωστά, άποψή μου. Και το λέω και δεν έχω και πρόβλημα, δεν κινούνται σωστά. Υπάρχουν πολλά παράπονα από συναδέλφους, πρέπει να είναι πιο δυναμικές οι κινητοποιήσεις, πιο κάθετες, αφού δεν καταλαβαίνουν από ό,τι βλέπεις. Κλείστε όλα. Κλείσιμο. Μην κανένας μη στέλνει δήλωση. Τέλος. Και ξαναλέω, δεν είναι ότι εμείς ζητάμε τις παρατάσεις. Οι παρατάσεις δίνονται για αυτούς, για τα συστήματά τους. Έχω όρεξη εγώ πάλι δεν είχα πω, να είμαι 5 Αυγούστου να στέλνω δηλώσεις. Σε καμία περίπτωση. Χώρια που έχουμε χίλιες δύο. Δηλαδή, όλο αυτό το Μάιο-Ιούνιο πρέπει να αναφερθώ στις αλλαγές που γίνανε και στους μισθούς, στις ταμιακές, άειρες, πώς, παρόχους, ξεχνάω και άλλα. Όλα αυτά από πού περάσανε. Από πού περάσανε, από πού μας περνάνε. Και όλο αυτά τον καιρό, για να το ξαναπώ για άλλη μια φορά, και ας είναι εκνευριστικό και θα το λέμε μέχρι να πεθάνουμε, έχουν ξεχάσει την τελευταία τετραετία, πενταετία τι έχουν κάνει. Τι έχει γίνει. Έχουν πετάξει όλη τη γραφειοκρατία στους λογιστές. Και εμείς τι κάνουμε. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο σαν ιδιωτικά ΚΕΠ και πιστέψε με, δωρεάν. Να μου πεις, δεν φταίω αγαπητέ Γιώργο, εσείς φταίτε που δεν χρεώνετε τους πελάτες σας. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση η συγκεκριμένη. Ναι, κάνουμε λάθη και εμείς οι λογιστές. Ναι, θα έπρεπε να υπάρχει μια χρέωση. Ναι. Όταν όμως δεν τηρείται από όλους τους συναδέλφους και ζητήσει ο Ασκούνης 5 ευρώ για μια δουλειά και ο άλλος δίπλα δεν θα ζητήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Άρα είναι γενικό το θέμα.